Εφτά τέρατα και να είναι. Και βλέπαμε από πάνω και άμα φωνάζαμε μας κυνηγάγανε και άμα δεν φωνάζαμε μας αφήνανε. Έχω πέντε κούρκουλους. Έρχονται στρατηγοί. Επιθεώρηση, έρχονται στρατηγοί. Λέει, μας πιάσανε στον ύπνο. Για ποιο λόγο είναι αυτή η μπετονιέρα τόσα χρόνια, γιατί λέμε. Πού ήτανε, μες στη λίγδα. Και αυτή γι' αυτό και το τραγούδι. Νιάου, νιάου, βρε χατούλα. Και έπεφτα μέσα στο λιμάνι, εκεί πέρα και έβγαινα με... Ήτανε το πάλκο τέλος πάντων. Ο Πουλόπουλος... Μπροστά ο Κατράκης, καμαρωτός εκεί. Μέσα στους καπνούς και τα τέλεια. Τι ωραία σκηνικά. Άρα λοιπόν, εάν γυρίσουμε το χρόνο, ναι. 60 χρόνια πίσω... Τα ταφιά, το φορτώνανε τα ταφιά και το πηγαίνανε... Ήτανε συνέτεροι με το φίνο. Ξεκίνησαν. Αν δεν πέφτανε 4-5 ανέκδοτα, δεν ξεκινάει, δηλαδή δεν έπεφτε κλακέτα. Αλλά ο φίνος ήταν τετραπέρατος και τους έκανε υπαλλήλους. Κατέληξαν εκεί. Γιατί πώς δουλεύαμε, βασικά γινόταν μια θεατρική πρόβα της σκηνής όλης, συνοηθούμαστε με το σκηνοθέτη, το βρίσκαμε τι κίνηση, τι πλάνα θα κάνει, γιατί είναι σωστό να ξέρει ο περατέρ όλη τη σκηνή για να φτιάξει το σχήμα το φωτιστικό. Δηλαδή να ξέρεις όχι και να διευκολύνει και μετά από σκηνή σε σκηνή, από πλάνο σε πλάνο να μην αργούμε. Πήγαιναν εδώ μεταξύ ηθοποιοί, γινόταν μια πρόβα αμαγιάριστη, μαγιαριζόντουσαν ηθοποιοί μέσα και εδώ μεταξύ φώτιζε ο διευθυντής φωτογραφίας, πρόβες κτλ. Εγώ πρώτο έπιασα μηχανή στα χέρια μου από τα 18 μου χρόνια. Μια άλλη ταινία που ήμουν δεύτερος βοηθός οπερατέρ ήταν η Αστέρο. Ο Παπατάκης είχε έρθει απ' έξω, είχε κάνει ταινία. Τη φωτογραφία. Άνθρωποι, ναι, με... Τους βοσκούς. Που ξέρανε κινηματογράφο. Αυτά δεν περνάγανε. Περάσανε στην Ελλάδα. Και ο Καμπανέλης δεν είχε κάνει το... Ναι, τι... Το Κανόνι και τα Ιδόνι. Το Κανόνι και τα Ιδόνι. Το Τρίπτυχο, ναι, ναι. Είχε κάνει και το άλλο τι, με τα 7 γεροντοπαλίκαρα, πώς το λέγανε, τους 7 νάνους. Ναι, ναι, ναι. Τη σύναξη. Τέρατα. Ε? 7 τέρατα. 7 τέρατα και να είναι. Και μέσα σε 2 χρόνια εγώ έγινα και μοντέρ και οπερατέρ. Δηλαδή μέσα στη πρώτη μου ταινία την έκανα στη Θεσσαλονίκη ένα Ζόρικος 19. Με τον Χατζηχρήστο. Δεν είναι του Φίνου αυτό. Του Φίνου ήταν αυτό. Α, ναι. Το έδωσε μετά. Ναι, του Φίνου ήταν παραγωγή. Ναι. Έπαιζε ο Στολίκας. Ουσιαστικά η πρώτη μου ταινία εμένα ήταν το Αμόκ που γύρισα με τον Τίνο το Δημόπουλο. Αυτή η ταινία ήταν και αυτή εκτός έδρας, στην Κορονησία. Mm. Αυτή είχε πολλά Day for Night, πολλά τέτοια. Ασπρόμαυρη βέβαια. Ναι. Και από την πρώτη μου δουλειά κιόλας. Πήρα την επάνω, άρεσε. Ήταν ωραία, πήρε ωραία, ωραία ταινία, αυτό στις αποθήκες αυτές είχε όλο το... τα κοστούμια. Είχε μια αποθήκη με ρούχα. Το βεστιάριο. Με βεστιάριο, μπράβο. Λοιπόν, εκεί πέρα πηγαίναμε και ντυνόμαστε όταν είχαμε μεγάλα γυρίσματα με στολές, στρατιωτικά κέρατα, τα πράγματα αυτά. Γυρίσματα αλλού. Αλλού, αλλού βέβαια. Α, πηγαίναμε εκεί, εκεί ήταν το ορμητήριο δηλαδή. Πηγαίναμε, ντυνόμαστε κάτω. Μάλιστα. Να, αυτό ήταν στο εσωτερικό και μπαίναμε, ντυνόμαστε εκεί πέρα. Στο κονσέρτο για πολύ βόλα πρώτη φορά που πήγα εκεί και πήγαμε το πρωί. Ο Κατράκης. Ο Μαυρόπουλος, ο Αντωνόπουλος, ο Τσάπελης και ντυνόμαστε ο στρατηγή να πούμε ο Κατράκης εκεί του 40, έτσι, και ο Τσάπελης και ο Μαυρόπουλος. Αυτό μετά ήταν, ο πρόγονος του αγνώστου πολέμου, έτσι δεν είναι, θεματικά. Α, και λέω θα την κάνω το κονσέρτο για πολυβόλα. Μου τηλεφώνησε τον Τζενάκη, ο πατέρας μου ήταν ακόμα με το Φίνο. Το Φίνο δεν ήθελα να το στεναχωρέσω. Και το μόνο που έκανα, τότε
ο Μάρκος ο Ζέρβας, δεν θυμάμαι, έπαιρνε 2.500 την εβδομάδα. Και εγώ για να κοντράρω λίγο τον Μάρκο, όχι ότι μια χαρά φίλος και ο Μάρκος, γιατί μετά δουλέψαμε. Είπα, ήταν ο Τσούτσος τότε, αμοιβή σαν freelancer, 2-3 καρουστάρικα πιο πολύ. Τέλος πάντων, εντάξει, είπα θα το πούμε του Φίνου. Ο Φίνος είπε εντάξει, από Καβγιδάκος, και έτσι δούλεψα σαν freelancer. Για να με που λες, δινόμαστε εκεί στην Πένα. Στο γη του 40, έτσι με μπότες, ναι, κοιλότα, υπασίας, έτσι. Όπως ήταν αυτά. Και τι διέφεραν τα στεριά, τα λιλιά που φοράνε από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, ή το καπέλο. Α, κατά τα άλλα ήταν όμως μια στολή. Μπαίναμε σε ένα πουλμανάκι, καμιά δεκαριά άνθρωποι τότε μαζί, και πηγαίναμε στη σχολή Ευελπίδων να κάνουμε στα γραφεία της διοίκησης. Στην Κουστοξίδια και από πάνω, στη γέφυρα. Μπράβο, αυτό που είναι σχολή. Εκεί ήταν η είσοδος. Και έπρεπε να πάμε εκεί, μας είχαν παραχωρήσει στα γραφεία του διοικητή απάνω, όπου γινόταν οι συσκέψεις για τον πόλεμο, το επιτελείο, οι χάρτες απάνω στα τραπέζια και όλη η διαδικασία. Και φτάνουμε την πρώτη μέρα μπροστά στην πύλη. Ήταν ένας φουκαράς φρουρός εκεί στη Σκοπιά, με το ντουφέκι του. Με το που βλέπει τα στέρια. Μαθητής της σχολής, με το βαρχείο, και κατεβαίνουν οι στρατηγοί από το πούλμαν. Τον πιάνει ένας πανικός. Όπως ήταν με το όπλο, άρχισε και έτρεχε μέσα στην αλέα εκεί προς το διοικητήριο και να φωνάζει. Έρχονται στρατηγοί! Επιθεώρηση, έρχονται στρατηγοί! Σου λέει, μας πιάσανε στον ύπνο. Τι έγινε, πανικός μέσα. Μέχρι να μπούμε, μπήκαμε, το πήρανε οι ηθοποιοί, παίζανε και το ρόλο. Μπροστά ο Κατράκης καμαρωτός εκεί, πήγαν εκεί, ανεβαίνουν τις σκάλες για το διοικητήριο και να τρέχουνε στους διαδρόμους, αξιωματικοί, άλλος χωρίς καπέλο, άλλος χωρίς το σακάκι του. Αλλού του φύγανε τα φάκελοι με χαρτιά από τη μασχάλη και τρέχανε να κρυφτούνε. Να σου λουποθούν. Ήστερα τα μεγάλα σκηνικά και του Δαλιανδή, τα χορευτικά, κάτι χορευτικά, ας πούμε, στο Κορίτσα για Φίλημα. Επίσης, τότε δεν υπήρχε η ψηφιακή τεχνολογία. Δηλαδή κάπου έχω, ή και στο Κοινωνία Ώρα Μηδέν, έχω 5 κούρκουλους. Ναι, στο όνειρο που βλέπει. Ναι, το όνειρο που βλέπει. Ή στο Κορίτσα για Φίλημα, 4-5 ζωήτες που χορεύουν. Οπότε λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι εσείς περνάτε την πόρτα των Αγίων Αναργύρων με το Κοινωνία Ώρα Μηδέν. Ναι, το Κοινωνία Ώρα Μηδέν. Είναι η πιο παλιά σας ταινία. Ναι, αυτό γυριζότανε εκεί στην αυλή. Στο προάβλιο χώρο. Στο προάβλιο εκεί πέρα. Ο οποίος, δεν ξέρω τώρα με τις του Κούρκουλου ταινία ήτανε. Ναι, το ναι, ναι. Εγώ έκανα μικρό ρολάκι εκεί σε αυτό. Να, ορίστε. Αυτή η σκηνή. Ναι, ένα, με το χαστούν, με το ένα μπράβο, ένα μαφιόζο εκεί, ναι, ναι. Και έπρεπε να του δώσω ένα χαστούκι να πω. Πού να δώσει χαστούκι. Συνονοήθηκα με τον Νίκο, θα κάνεις εσύ έτσι ταυτόχρονα, ναι, να φανεί ότι σε εκπάρω, το χτυπήσω το άνθρωπο. Πήγαινε στο νοσοκομείο. Ναι, τα φτιάναμε εκεί. Κάναμε το πρώτο γύρισμα, φώναζε ο Δημόπουλος, ψεύτικο. Πάλι και πάλι, ερχόταν και μου λέγε κρυφά, ο Ντίνος. Άκου, κάνετε αυτά που συνεννοείστε, αλλά αν τούτη το έχεις τώρα, και να μην το περιμένει. Πέρασα ταλαιπωρία μεγάλη με αυτό το πράγμα, διότι από τη μία μεριά ήμουνα καινούριος εκεί. Να γυρίζουν πάλι και πάλι τη σκηνή εξαιτίας μου ήταν κακό. Από την άλλη όμως, αντιλαμβάνουμε και το άγχος αυτό, ανασφάλιστο. Πώς να ρίξω στα μούτρα του να παιδιού, να πούμε. Αυτό. Ολόκληρη χεροκράκη στα φιάρι να πω εφά. Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα, είναι αυτή η σκηνή που έχετε βουτήξει στη θάλασσα, στο κερατσί. Α, αυτό είναι κάτω στον Πειραιά. Ναι. Πού ήταν, μες στη Λίγδα. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω. Και έπεφτα μέσα στο λιμάνι εκεί πέρα και έβγαινα μέσα σε λίγα πετρέλαιο μέσα. Πω, πω, πω.
Χειμώνα δεν ήταν. Χειμώνα, με. Γυρίζουμε τα εξωτερικά που έδειχνε ότι πήγανε στα μπουζούκια τη εποχή. Και ξέρω εγώ, ήταν ακριβώς εδώ που είναι τώρα αυτό το κτίριο που είναι η εφορία. Εκεί που είναι η γράμμου ήταν μάντρα, ας πούμε. Ξέρω εγώ που σκαρφαλώναμε. Α, είχε μάντρα. Είχε μάντρα που σκαρφαλώναμε. Και βλέπαμε από πάνω και άμα φωνάζαμε μας κυνηγάγανε και άμα δεν φωνάζαμε μας αφήνανε. Και άλλες φορές μπαίναμε από την είσοδο, ναι, αντιπλαστήρα, όπως στο κάτι κουρασμένα παλικάρια που είχα μπει μέσα και βλέπα τη σκηνή με τον Κωνσταντάρα, ξέρω εγώ, αυτά τότε. Είναι, έχει σε πάρα πολλές ταινίες έχουν γυρίσει. Ναι. Σε πάρα πολλές ταινίες έχουν γυρίσει. Έχουμε τα εξωτερικά από το σπίτι, από το Κοινωνία Ωρα 0. Κάπου εδώ είναι. Το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, που είναι το σπίτι του Καζάκου με τη Φλωρέντα που πάνε να την δωροδοκίσει. Υπάρχουν τα εξωτερικά από την τη Λάσκαρη που είναι στη Γούναρη τραβηγμένα και το περίπτερο, το τσιλικατζίδικο της Κυραπολιξένης. Μια κυρία στα Μπουζούκια. Γούναρ. Εδώ ακριβώς απέναντι που δείχνω, έτσι μαχαιρώθηκε η Βουγιουκλάκη στην τελευταία σκηνή στο ταξίδι. Πώς το πούμε. Ναι, είναι σκηνή. Ήταν το σπίτι της Λύσης Παπαγιάννη. Της Παπαγιάννη. Κάπου στη Νέα Χαλκιδόνα το έχω βρει, εκεί τέρμα Χαρνών, κάπου εκεί. Α, κάναμε που υπήρχε γωνιά στην Αθήνα που δεν κάναμε γύρισμα. Την Πετονιέρα ήταν εδώ. Εδώ που καθόμαστε εμείς. Ήταν του Νικάρη που είχαμε, γιατί ένα διάστημα μεταφερθήκαμε στην πλατεία Αττικής. Ο Νικάρης που είχαμε ήταν οικοδόμος Μπετατζής και είχε την Πετονιέρα εκεί που μπήκατε. Α, η είσοδος ακριβώς μπροστά. Για ποιο λόγο είναι αυτή η Πετονιέρα τόσα χρόνια, γιατί λέμε, πρωτοφαίνεται στο Λεβεντόπεδο που είναι το 68-69. Ναι, και μέχρι το 72, εδώ το κομμάτι είναι άχτιστο. Μέχρι το 78 ήταν άχτιστο, χτίσαν πρώτα τα μαγαζιά και μετά το σπίτι. Τι δουλειά έχει αυτή η Πετονιέρα συνέχεια στο Ήταν ο Νικάρης. Λέγαμε, καλά Πετονιέρα, δηλαδή που σαν τραβήξουν εδώ, να φαίνεται Πετονιέρα. Ήταν ο Νικάρης και άφηνε την Πετονιέρα του εκεί ο άνθρωπος, ήταν ελεύθερος χώρος. Ο Σακελάριος, όταν γύριζα το δόλωμα, εγώ σαν διευθυντής φωτογραφίας με τον Αλέκο έκανα το δόλωμα. Mm-hmm. Αλλά σαν βοηθός οπερατέρ και σαν δεύτερος ή σαν πρώτος, ξυλογία τον Παράδεισο, κίτρινα γάντια και τέτοια. Λοιπόν, ήτανε, όλοι γελάγανε πολύ με τα ανέκδοτα του φιλμ. Άσε που θυμάμαι πριν ξεκινήσει το γύρισμα, αν δεν πέφτανε 4-5 ανέκδοτα, να γελάσουν το συνεργείο, ηθοποιοί κτλ., δεν ξεκινάει, δηλαδή δεν έπεφτε κλακέτα. Με το σκερίσμα του Σακελάριου. Όλοι, όχι μόνο όλοι. Σακελάριο, και ο Δαλιανίδης το ίδιο, όλοι. Λοιπόν, ήταν ένας ο Γαλανάκης, τον λέγαμε, έφυγε ο Καράς, ζωγράφηκε κιόλας, ο Δημήτρης. Λοιπόν, λέω του Γαλανάκη σε κάποιες σκηνές, μια μέρα, θυμάμαι στις αρχές των γυρισμάτων. Λέω του Γαλανάκη, πήγαινε το Γαλανάκη στο 11 εκεί, ανέβηκε. Μόλις τον βλέπει γιατί γελούσε πολύ ο Γαλανάκη, ο Σακελάριος καθόταν εκεί, που να πει να κάνει, βλέπει το Γαλανάκη και του αρχίζει, Γαλανάκη που λες, ένας χοντρός στο τραμ, κακά, ο Γαλανάκης όπως ήταν πάνω στο μαντέρ, να μην παρακατήσει, καλά, του λέει, εντάξει, καλύτερα μην πέσει και κάτω, ήταν εκεί. Κάθε μέρα λοιπόν, επί... Μπορώ να σου πω τρεις εβδομάδες σε αυτό το σκηνικό, μόλις έβλεπε το Γαλανάκι και ανέβαινε πάνω, που λες Γαλανάκι να σου πω τη συνέχεια. Γαλανάκι, καλά, εντάξει. Στο τέλος του λέμε, ωραία, Αλέκο, πες το ρημάδι, το ανέκδοτο κτλ. Δεν υπάρχει ανέκδοτο. Το ανέκδοτο ήταν που γελάει ο Γαλανάκης, ήταν πια γελάει. Το τρομπάριζε για να γελάει. Να πέσει κάτω κάθε φορά. Τα ανέκδοτα, δηλαδή όλοι αυτοί σου λέω, αν δεν πέφτανε 5-6 ανέκδοτα, δεν γινόταν γύρισμα, έτσι. Δεν υπήρχε πριν να ξεκινήσει γύρισμα. Αν δεν υπήρχε εξής μια ευθυμία σε όλους τους τεχνικούς. Και το συνεχίζανε και στα, δηλαδή και στα εργαστήρια που ερχόντουσαν πάλι έτσι. Για να δημιουργηθούν οι ενέργειες, ναι. Το επιτελείο. Ναι, όλοι οι σκηνοθέτες πηγαίνετε να υποδεχθούμε το διάδοχο κτλ. Ξεκινήσαμε με γύρισμα, εγώ ήμουν τότε βοηθός οπερατέρ. Κάτσανε άλλη μια ώρα, ήρθε, ήπιε καφεδάκι και μετά φεύγει. Να τον χαιρετήσουμε, βγήκαμε όλοι έξω και μπαίνει στην BMW, βγήκαμε να τον χαιρετήσουμε. Και τότε ήταν με στην BMW, δεν υπήρχαν τα κασέτες, mm-hmm. Ήταν τα μικρά που παίρνανε μικρούς δίσκους της Philips στην BMW. Και για να χαιρετήσει αυτά, λέει,
Κάνει έτσι, βγάζει ένα δίσκο, το χώνει μέσα στην BMW, στο αυτό και αρχίζει αυτό και το τραγουδί. Νιάου, νιάου, βρε χατούλα. Ήταν το τραγούδι από το ξενοδοχείο και τον παράδεισο. Που με βοηθό γελάσαμε, έφυγε. Λέγαν τότε οι φήμες ότι ήταν. Καλά. Όπως επίσης οι σφαλιάρες που τρώνε τα κορίτσια στο ξυλοβί για τον παράδεισο, αυτές οι σφαλιάρες δεν ήταν οι άλλες μπροστά και τα πλάνα, άμα θα δείτε, ήταν εσωτερικά όλα στο πλατό των Αγίων Αναργύρων, μεμονωμένο. Το διάδρομο που είχαμε εκεί κλπ. Και τις φωνάζαμε μετά, όλες θέλανε να παίξουν κοντινό και οι καθηγητές πάω άλλο. Εγώ δεν ήθελα να μπω στην ιστορία που λέγεται κινηματογράφος, γιατί είχα από τους προτεργάτες του ελληνικού κινηματογράφου, ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος πατέρας και δεν τον έβλεπα. Γυρίσματα, ξενύχτια, τέτοια δεν τον πολύ έβλεπα. Ο Γιώργος ο Καβουκίδης. Ο Γιώργος ο Καβουκίδης, ο οποίος πρωτοξεκίνησε και αυτός στον κινηματογράφο γύρω στο 35 εκεί, 36-35. Από τότε ο πατέρας μου δέθηκε, ήταν σαν αδέρφια με το Φίνο. Και έτσι εγώ δεν μπήκα στον κινηματογράφο, γιατί δεν έβλεπα τον πατέρα μου. Δούλεψε ο πατέρας μου και με τον Γιώργο τον Ζαβέλα. Ναι, ένα ναι, διάστημα ναι. Είχαν κάνει τον Μαρίνο Κοντάρα. Πρωτού πάει στο Φίνο ο πατέρας μου. Μετά γύρω στο 40, εκεί γνώρισε μέσω του Μεραβίδη το Φίνο και κάνανε σαν συμπαραγωγή την πρώτη ταινία της, δεν λέγονταν τότε Φίνος Φιλμ. Ο Φίνος έκανε μια ταινία πιο πριν, σαν σκηνοθέτης, αλλά δεν του άρεσε, απέτυχε, ήταν, έχω ξεχάσει τον τίτλο της ταινίας. Και μετά κάνανε μια συμπαραγωγή, τη Φωνή της Καρδίας. Φωνή της Καρδίας. Και τελικά, από τα 15 μου, πήγα στη Φίνος Φιλμ. Ο Φίνος δεν είχε παιδιά, με δέχτηκε πολύ, πάρα πολύ καλά. Σαν πατέρας μου κι αυτός, και τελικά ο Φίνος ήταν κατά κάποιο τρόπο και ο πνευματικός μου πατέρας όλη την πορεία μου. Δούλεψα 3-4 χρόνια σαν βοηθός, δεύτερος βοηθός οπερατέρ και δεύτερος βοηθός μοντέρ. Βασικά ο δάσκαλός μου είναι ο Ντίνος ο Κατσουρίδης. Κατσουρίδης. Και γενικότερα τότε όλο το κλίμα της Φίνος Φιλμ ήταν πολύ οικογενειακό και πολύ φιλικό. Δηλαδή και όλοι με δεχθήκανε έτσι, εντάξει, πέρα το ότι ήμουνα ο γιος του Καβουκίδη. Και ειδικότερα τότε με αγκάλιασε πάρα πολύ, ήταν ένας μακηγέρος, Σταύρος ο Κελεσίδης. Ο οποίος τον πατέρα μου τότε πρωτοδουλέψανε και τα λοιπά. Ο Καβουκίδης είναι σπουδαίος. Σπουδαίος διευθυντής φωτογραφίας, καλό παιδί. Εξαιρετικός. Συνεργάτης, τέλειος. Μα ήταν και ιστορία ο πατέρας του. Ήταν, ξεκίνησε με το Φίνο, ναι. Ο πατέρας του ήταν μαζί με έναν άλλο το Μεραβίδη. Γέροντα. Και το Μεραβίδη το και το... πώς τον λέγανε το... τον Κελεσίδη. Μια και είπαμε για τον Κελεσίδη, δεν θυμάμαι αν ήταν αυτός. Υπάρχει και στην κοινωνία ώρα 0, υπάρχει η περίφημη σκηνή με τους ιονυρικοί, με τους επιζώντες, με τους, ναι, με τους επιβάτες, ναι, 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 που έρχονται μέσα στους καπνούς και τα τέλεια. Αυτό, τι ωραία σκηνή ήταν. Ναι, ναι, αυτό ήταν, ναι. Με το μακιγιάζ αυτό. Ναι, αυτά τα είχα μοντάρει εγώ βέβαια, ταινία. Που ήταν ο μακιγέρ του Φίνου. Πολλές ταινίες, και λες είδες, είχα ο γέρο. Αυτή η Πόντι ήταν συνέτερη με το Φίνο. Ξεκίνησαν. Στο ξεκίνημα, ναι. Αλλά ο Φίνος ήταν τετραπέρατος και τους έκανε υπαλλήλους. Κατέληξαν εκεί, να πούμε. Έχω κάνει, η πρώτη δουλειά που δουλέψα, που πήγα στη Φίνος Φιλμ, ήταν η Καφετζού. Α. Και μάλιστα την πρώτη μέρα κιόλας που πήγα εκεί στα στούντιο, ο Σακελάριος ήταν σκηνοθέτης. Ναι, ναι. Ήταν μια σκηνή οδοντιατρίου εκεί. Ναι. Και με έβαλε και κομπάρσο, κάθεσε και περίμενα σαν πελάτης. Α, στο φινάλε της, ναι, 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 που έρχεται ο Αυλονίτης, ναι, εκεί. Ναι, 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 ναι.
Της Καφετζού όμως τα πλατό ήταν. Της Καφετζού τα πρώτα γυρίσματα. Δεν είναι, πλατό... δεν είναι Άγια Νάργυρη. Όχι, όχι. Το πλατό που πρωτοπήγα στο Φίνο ήταν στη Λιωσίων, αριστερά. Στη Σιώκου. Ήταν, ναι, και ήταν απέναντι από κάτι του Άτλα στα τσιμέντα. Το εργοστάσιο. Ένα μικρό πλατό σχετικά. Εντάξει, ήταν τα πρώτα πλατό εκεί. Τα οποία πλατό τα διατήρησε και όταν έφτιαξε και τα άλλα πλατό στους Αγίους Αναργύρους ή δεν το εγκατέλειψε τελείως το πλατό. Α, χρησιμοποιούσε και αυτό. Το χρησιμοποιούσε σε κάποιες σκηνές το πλατό. Γιατί τι γινότανε. Στηνόταν ένα σκηνικό. Γύριζε τις σκηνές στο σκηνικό. Τι γινόταν, ας πούμε, έπρεπε να τα δούμε τα γυρίσματα ότι ήταν καλά, για να χαλάσει το σκηνικό. Για να προχωρήσει. Επειδή γυρίζαμε φιλμ, πέναγε μια-δυο μέρες να εμφανιστεί, να τυπωθεί, να το δούνε προβολή, να πούνε εντάξει είμαστε, γκρεμίζουμε το σκηνικό. Τότε βέβαια ο Φίνος δεν έκανε δύο ταινίες παράλληλα, έκανε μία ταινία. Τελείωνε μία ταινία, άρχισε την άλλη ταινία. Αυτό μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 50-60. Κατά το 60 και μετά, 61-62, αρχίσανε λίγο να δουλεύουν δύο ταινίες, τρεις. Το σενάριο πάει στο φροντιστή κατευθείαν. Και ο οποίος διαβάζει όλο το σενάριο και στιγματίζει τα μέρη, δηλαδή πού θα γίνουν τα γυρίσματα, σπίτια, αυτοκίνητα, αεροδρόμια, πλοία, λιμάνια, τα πάντα. Εκείνος καλέει και το λεγόμενο ρεπεράζ. Ναι, και όπου κάνει και το ρεπεράζ. Προτείνει ναι, τους ναι, χώρους, ναι, τους εξωτερικούς και χώρους. Χώρους. Ναι, και οπότε αρχίζει, πιάνει δουλειά αμέσως, πρώτα με τα τηλέφωνα, να βρει τους αρμόδιους που θα πάρει άδειες για να κάνει γύρισμα στο λιμάνι ή στο αεροδρόμιο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Είναι μία από τις βασικότερες δουλειές. Είναι αυτό που λέει η λέξη, φροντίζει η μαμά του γυρίσματος. Μπράβο, ναι. Φροντίζει το γύρισμα. Ναι, η μαμά του γυρίσματος. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ναι. Από το πιο περίεργο, δηλαδή ναι, από την πιο περίεργη ιδιοτροπία κάθε σκηνής, από τη σακαράκα ναι, του Φωτόπουλου στο σοφεράκι που χρειαζόμαστε. Μπράβο, αυτό, ναι. Μέχρι το πλοίο, ναι, το βέλος. Στην αλήξη στο ναυτικό. Στην αλήξη στο ναυτικό, ναι. Γιατί κανόνιζε και το φαγητό. Το οποίο ήταν εδώ πέρα στην Λωσίων. Να, η ταβέρνα. Αυτή, άμα τη βρούμε αυτή, ναι, η ταβέρνα, μας έχεις πει. Ναι. Ταβέρνα. Να πάμε να την τραβήξουμε. Ο μόνιμος, ναι, τροφοδότης του Φίνου. Ναι, ο μόνιμος τροφοδότης ήταν, ναι. Μια συγκεκριμένη ταβέρνα. Όπου και να ήταν το γύρισμα, ερχόταν το ένα Range Rover. Με τα ταψιά. Τα ταψιά, το φορτώνανε τα ταψιά. Και το πηγαίνανε στα γυρίσματα. Δηλαδή από εδώ και στο Μαραθώνα, θυμάμαι, που και στο Μαραθώνα έχουν γίνει πολλά γυρίσματα, σε ένα κτήμα εκεί. Και πηγαίνανε εκεί τα φαγητά. Όπου έχει τέλος πάντων, δηλαδή, και μάλιστα το σκηνικό ήταν το μπαρ που ήταν του καταστήματος. Ήταν απάνω, είχε κάτι μπουκάλια πιο μεγάλα, πιο μικρά, άσπρα σε πράσινο φόντο. Αυτό που ήταν μέσα στα στούντιο. Όχι, έξω, έξω. Αυτό ήταν εξωτερικό. Εδώ, ακριβώς ήταν εδώ έξω. Γιατί τα είχαν έτσι μόνιμα. Και φαινόταν, δηλαδή, πέρανε από όξο και βλέπεις το σκηνικό. Και οι ορχήστρες που τραγουδάγανε, είχε και εδώ παιδιά. Και εδώ σε αυτό το μέρος που δείχνω ήταν το πάλκο τέλος πάντων. Ο Πουλόπουλος, όποιος ήταν αυτό, το Πουλόπουλο. Εν τω μεταξύ το κέντρο των γυρισμάτων ήταν εδώ, μέσα στο σπίτι μας. Εδώ το σπίτι μας ήταν μακιγιάζ, τα ρούχα, βεστιάριο, έτσι που αλλάζαν ηθοποιοί, που βαφόντουσαν και εδώ τρώγανε μετά. Δηλαδή εδώ στην αυλή καθόντουσαν και τρώγανε. Να πούμε ότι είμαστε στο Πατρικό. Το δεν το είπα. Έτσι. Ναι. Είμαστε στο σπίτι, ναι, που έζησε ο Παντελής Παλιερά. Εδώ ναι, ναι. Εδώ μεγάλος. Ναι. Είναι το Πατρικό το σπίτι, όπου ήταν το παράρτημα του Φίνου. Τον στούντιο. Ναι. Το παράρτημα, όντως. Έτσι όπως το πες. Ακριβώς, ναι. Γιατί εδώ μπαίνανε μετά και τα αυτοκίνητα μέσα το βράδυ όταν τελειώνανε τα γυρίσματα. Με τα μηχανήματα για να προφυλαχτούν, ας πούμε, γενικώς. Άρα λοιπόν, εάν γυρίσουμε το χρόνο, ναι, 60 χρόνια πίσω, μπράβο, δεκαετία του 60, ναι, 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 εμείς εδώ τώρα στεκόμαστε στον χώρο όπου στείνανε
πέρα από όλες τις άλλες σκηνές, ναι, στείνανε και τα γλέντια. Μπράβο, τις, τις πίστες. Τις πίστες, όπου όλα. Αν γυρνάγαμε το ρολόι πίσω, θα βλέπαμε εδώ πέρα έναν οργασμό ηθοποιών, ναι, τεχνικών κτλ. Ναι, ναι, ναι. Φώτα. Εξωτερικά γυρίσματα, καλοκαιρινά, ξέρω εγώ. Κατάλαβες τι γίνεται. Σύνες αυτές οι κομμωδίες και τα μιούζικα, καλό λόγο καλοκαίρι ήταν. Για να, τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, για να το για να καταλάβει ο κόσμος, αυτή είπαμε είναι η φάτσα της Λόλας. Όλο το σκηνικό αυτό της γειτονιάς της υποτιθέμενης Τρούμπας είναι στημένη από εδώ μέχρι την πλαστήρα. Συνεπώς, εδώ είχαμε τα μαγαζιά που φαίνονται και η Μοσχολιού τραγουδάει κάπου εδώ. Είναι ανεβασμένη κάπου εκεί. Μάλιστα. Και τραγουδάει για πρώτη φορά το... Ποιο τραγούδι έλεγε? Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο κουδουνάκι. Ως το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά!